είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το θέλημα του Θεού. Διότι όπως έλεγε και ο πατήρ ο Αίγυπτος του Γέροντος του Πατρός Ζαχαρίου, ο πατήρ Σοφρόνιος, έλεγε ότι η συνάντηση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο είναι ένα προφητικό γεγονός. Και ιδιαίτερη συνάντηση του Γέροντος και του Υποτακτικού, αλλά κατ' επέκταση και κάθε ένας ο οποίος θέλει να βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και βέβαια χαίρομαι που ο κύριος Μουράλος εδώ και οι συνεργάτες μου που εισηγήθηκαν και εγώ το ευλόγησα αυτό το συνέδριο, το οποίο οπωσδήποτε γίνεται ένας συνασπισμός των Ορθοδόξων μέσων για την προβολή του Ορθοδόξου δόγματος και ήθους. Αλλά όμως πρέπει να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος που μπορούμε να βιομηχανοποιήσουμε και την πνευματική ζωή και την διαπροσωπική σχέση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα βλέπετε είναι σαν να έχουν τέτοια αφοσίωση εντό εισαγωγικών και τέτοιο πάθος. Όπως ας πούμε ήρθε ένας πριν από δύο μήνες και πολύ ξέρεις, ένας φοιτητής ο οποίος δεν τέλειωσε τη σχολή του, γιατρός, και λέει θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Τι λέω, για ποιο λόγο θα μετακομίσεις? Λέει, ξέρεις, εγώ είμαι σε μια κοπέλα από το διαδίκτυο, μιλούμε τακτικά και τώρα θέλω να πάω να συγκατοικήσω μαζί της γιατί μάλλον τα βρίσκω. Του λέω, τόσο απόλυτος είσαι μέσω των διαδικτυακών μέσων και μέσω των, πώς το λένε αυτά τα Facebook και τα άλλα, τα πώς το μιλάνε και ξέρω ένα στον άλλο. Skype. Τα Skype. Συνοητό, εγώ δεν ξέρω πώς. Δεν πήρα ποτέ με κοπικό, δεν έξω ποτέ. Μόνο στο κινητό ξέρω έμαθα εσχάτω πριν από ένα χρόνο και στέλνω και μηνύματα. Πριν δυσκολεύομαι να ανεκτώ τα μηνύματα και να γράψω μηνύματα. Αλλά τώρα γράφω, δεν θα κάνω κάπω κάποιο. Έτσι, πνευματικά μηνύματα. Ο κύριο Δήμαρχο Σύμπηρο. Λοιπόν, εγώ έτσι εκφράζω την ανησυχία μου, εκφράζω την φόβο μου, εκφράζω α πούμε έτσι την έννοια, αν θέλετε, την πνευματική. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου της εξομολογήσεως μπορεί να δώσουν μεγάλη σημασία σε αυτά και να ξεχάσουν ότι ο άνθρωπος έρχεται στο μυστηρίο για να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως αυτός ο Άγιος που λέει, ξέρεις, εγώ εξομολογούμε καλύτερα με το email και τώρα βρήκα συνοδρόμου μου και είμαι έτσι, δεν νοχλούμε και δεν ανησυχώ. Ναι, μεν, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και μάλιστα λέει κάπου εκεί ο Άγιος Νικόδημος, διάβασα εκεί στο Μιγάλιο, λέει πρέπει να καταθέσεις και το χέρι σου στην κεφαλή και να γνωρίσεις και την κεφαλή του εξομολογουμένου. Όπως γίνεται χειροτομία, χειροτομία δεν γίνεται από μακριά. Καταθέτει ο αρχιερεύς το χέρι του και εκεί γίνεται το μυστήριο και εκπληρώνεται το μυστήριο της χειροτομίας. Άρα λοιπόν υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι φαίνονται με εξωτερικά, φαίνονται με δευτερεύοντα, αλλά δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και στην Εκκλησία αυτά ετέλεσαν με σοφία, ετέλεσαν με γνώση πνευματική. Οι πατέρες μας οι Άγιοι, οι οποίοι ερμήνευσαν το Ευαγγέλιο, διότι το Ευαγγέλιο βλέπετε το έχουν οι Ορθόδοξοι, το έχουν οι Καθολικοί, το έχουν οι Προτεστάντες, το έχουν οι Χιλιαστές. Και όλοι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους. Γιατί διαφέρουν μεταξύ τους? Γιατί το κλειδί που ερμηνεύει το Ευαγγέλιο είναι η αγιότητα. Το Ευαγγέλιο είναι βιβλίωματι σφραγισμένο, σφραγίσε είναι πράγμα. Ποιο το ερμηνεύει, η αγιότητα. Πώς επαληθεύεται το Ευαγγέλιο σήμερα, για το Λεγείο. Άρα λοιπόν, οι Άγιοι που ερμήνευσαν αυτά και μας τα παρέδωσαν και εμείς τα αποδεχόμεθα με την βλαβία και τα ακολουθούμε, οπωσδήποτε πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Βέβαια, εκτιμούμε τα μέσα αυτά στη σύγχρονη πραγματικότητα, θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως μέσα, όχι με απόλυτο τρόπο, αλλά με ένα σχετικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ σταματώ για να...